Στη Ξάνθη βρίσκεται από σήμερα ο βουλευτής του Λάος Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις θρακικές λαογραφικές εορτές. Τον κύριο Γεωργιάδη έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στο στούντιο. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Παρόλο που βρίσκεστε λίγες ώρες εδώ πέρα, ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας? Καταρχάς, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην Ξάνθη. Έχω ξαναέρθει καταρχάς το καρναβάλι της Ξάνθης στις εορτές της Θρακίας πριν από αρκετά χρόνια. Ως επισκέπτης και έχω έρθει ούτως ή άλλως στην πόλη της Ξάνθης πάρα πολλές φορές ως επισκέπτης. Και πρέπει να σας πω ότι είστε από τους πολύ τυχερούς Έλληνες, γιατί ζείτε σε μια από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος. Και ήσυχη. Είναι πάρα πολύ όμορφη, αυτό πρέπει να το πω. Να έρθουμε λίγο σε πολιτικά ζητήματα. Πριν από μερικές εβδομάδες, στην Κομωτινή έγιναν και τα εγκαίνια της Τράπεζας Τουρκικών Συμφερόντων Ζηράτ, η οποία έχει εκδηλώσει και ενδιαφέρον να ιδρύσει και άλλα υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις. Ήδη έχω καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή. Πριν από μερικές μέρες βρέθηκα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κ. Ντέντε, ισχυρίστηκε ότι η άδεια για να ανοίξει το υποκατάστημα της Ζηράτ Bank στην Κομωτινή δόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση κατόπιν συμφωνίας, όπου όταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θέλησε να αγοράσει την Finnish Bank στην Τουρκία, για να δοθεί άδεια από την τουρκική κυβέρνηση να γίνει αυτή η εξαγορά, απέτυχε η Τουρκία να τη δοθεί άδεια να ανοίξει υποκατάστημα της Ζηράτ Bank στην Κομωτινή. Και έχω καταθέσει σχετική ερώτηση, θα μου απαντήσει την επόμενη εβδομάδα σε επίκαιρη ερώτηση ο αρμόδιος υπουργός για το αν αυτό είναι αληθές ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι το άνοιγμα μιας τράπεζας του τουρκικού δημοσίου, γιατί η Ziraat Bank δεν είναι καν μια ιδιωτική τουρκική τράπεζα, μια τράπεζα του τουρκικού κράτους στην Κομωτινή, από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα. Και έχω την εντύπωση ότι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, παραδείγματος χάρη, ανακοινώθηκε η φετινή έκθεση του State Department Φερρυπίν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δίθεν έκθεση, νομίζω ότι θα έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί. Αυτό δε που έγινε με τα εγγένεια είναι ένα δείγμα του πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία την σχέση της με τη Θράκη. Κλείνοντας, ό,τι αφορά το νομό μας, γνωρίζετε ποια πρόσωπα θα συγκροτούν το ψηφοδέλτιο? Έχω μία κάποια ιδέα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η ανακοίνωση των ονομάτων του Ευρωψηφοδελτίου είναι η παράνοια των δικών μου αρμοδιοτήτων στο κόμμα. Είναι η αρμοδιότητα του αρχηγού. Και δεν είναι ωραίο ένας βουλευτής να παίρνει την αρμοδιότητα από τον αρχηγό. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμο Ξάνθης για την τιμητική πρόσκληση να με καλέσει εμένα και την σύζυγό μου, την Ευγενία Μανολίδου, στο φετινό καρναβάλι. Και να ευχηθώ φυσικά να έχουμε πολύ ωραίο τρίμερο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή διαμονή και καλή διασκέδαση. Να συνεχίσουμε εμείς με υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.